Την ώρα που οι πρώτοι 30 χούλιγκανς, κυρίες και κύριοι, τέθηκαν υποκράτηση και σήμερα απολογήθηκαν άλλοι 40, έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης DNA από τους συλληφθέντες. Μάλιστα, τα αποτελέσματα αναμένεται να φτάσουν ακόμη και απόψε στην Τράπεζα των Δεδομένων των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων και να αρχίσει η σύγκριση με τα ίχνη γενετικού υλικού που εντοπίστηκαν και στα παλαιομεθόδια, Ραφαήλ Κάμπερ, των κροατών, των χούλιγκανς γενικότερα, αλλά και στη σωρό του δολοφονημένου Μιχάλη. Τις έρευνες ΕΒΗ αναμένεται να επιταχύνει η διαδικασία λήψης βιολογικού υλικού από τους συλληφθέντες, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα. Ήδη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν σταλεί τα πιστήρια αλλά και το γενετικό υλικό του 29χρονου και πλέον αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αντιπαραβολής. Όσον αφορά τη λήψη DNA, αυτή αναμένεται να γίνει με σειρά προτεραιότητας, καθώς πρώτοι στο κάδρο θα βρεθούν οι δύο Έλληνες, ο συλληφθής από την Αλβανία και οι 9 Κροάτες που έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Παράλληλα, στις αρχές εξετάζουν και τις κάμερες ασφαλείας σε περίμετρο 150 μέτρων από το σημείο της δολοφονίας του 29χρονου Μιχάλη, ενώ εξετάζονται και τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων και οι επικοινωνίες τους. Ενδεικτικό της χρονοβόρας διαδικασίας μεγάλου μέρους των ερευνών είναι το γεγονός ότι οι συλληφθέντες από την Κροατία δεν έχουν ακόμα δώσει προανακριτική απολογία. Όχι μόνο επειδή τηρούν αρνητική στάση, αλλά και λόγω έλλειψης διερμηνέων, Εύη. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ραφαήλ.